preview. Μια ιδιαίτερη χαρά φιλοξενούμε στα γραφεία της Λεμεσού την κυρία Μουσουλίδου Δώρα, η οποία είναι βοηθός διευθύντρια και συντονίστρια στο Πέτρου και Παύλου. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στα γραφεία της εφημερίδας. Και μπορώ να πούμε ότι το Πέτρου και Παύλου είναι ένα σχολείο με πάρα πολλές εκδηλώσεις και παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης μας. Θα ήθελα όμως να συζητήσουμε για την πρωτοβουλία που έχετε πάρει να καλέσετε ευρωβουλευτή για να συζητήσουμε για τα της Ευρώπης. Το σχολείο μας έχει ξεκινήσει ένα καινούριο πρόγραμμα, ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο λέγεται European Parliament A New Perspective, μέσω του Ευρωπαϊκού Γραφείου του Κοινοβουλίου στην Κύπρο. Και στα πλαίσια αυτά του προγράμματος έχουμε προσκαλέσει τον Ευρωβουλευτή κύριο Τάκη Χατζηγεωργίου, ο οποίος πολύ ευγενικά δέχτηκε την πρόσκλησή μας και θα είναι αύριο το απόγευμα στις 4:30 στο θέατρο του σχολείου για διάλεξη και ανοιχτή συζήτηση με το κοινό και τους μαθητές μας. Θα ήθελα να μας πείτε τι θέματα θα συζητηθούν αύριο. Ή θα θέλατε να συζητηθούν. Θα θέλαμε να συζητηθούν διάφορα θέματα, το κυπριακό, για τους αιτητές πολιτικού ασύλου, και αυτό είναι έτσι πολύ πρόσφατο, γιατί χθες με μια ομάδα μαθητών είχαμε επισκεφτεί το κέντρο διαμονής αιτητών πολιτικού ασύλου στην Κοφίνου και τα παιδιά, οι μαθητές μας έχουν έτσι πολύ έντονες και φρέσκες εντυπώσεις και θα ήταν καλό να συζητήσουμε με τον Ευρωβουλευτή, ο οποίος και φυσικά θα ενημερώσει και το Ευρωκοινοβούλιο πάνω σε αυτά τα θέματα. Μπορείτε να μας πείτε ποιοι είναι οι σκοποί αυτού του προγράμματος? Αυτό το πρόγραμμα έχει διάφορα θέματα. Είναι ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, η ομοφοβία, ίσα δικαιώματα για εκπαίδευση μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία. Είναι ανθρωπιστικά θέματα κυρίως, τα οποία θέλουμε έτσι να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε και τους μαθητές μας και το κοινό της Κύπρου. Κυρία Μουσουλίδου, θέλω να μου πείτε με την πείρα σας στα σχολεία. Τα τελευταία χρόνια έχουμε λιγότερα κρούσματα ανισότητας ή περισσότερα? Τι να σας πω, υπάρχουν κάποια κρούσματα. Προσπαθούμε να τα καταπολεμήσουμε με το να μορφώσουμε και να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά να δέχονται άτομα από άλλες χώρες, να μην είναι ομοφοβικά, να σέβονται τους άλλους. Όλα αυτά που νομίζω ότι χρειαζόμαστε ακόμα πολλή δουλειά σαν κοινωνία. Bon, καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις σας. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την εφημερίδα για την πρόσκληση.